Πάμε λοιπόν στη Στέλλα Παπαμιχαήλ και στη Βουλή. Γιατί, Στέλλα, υπάρχει ρεπορτάζ για το παρασκήνιο που υπήρξε σχετικά με την παρουσία Καραμαλή, με την αντιπολίτευση να ασκεί πιέσεις προκειμένου να παραστεί και να δώσει εξηγήσεις. Ματίνα, νωρίς το πρωί ο Κώστας Καραμαλής επικοινώνησε με τον Κώστα Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, τον πήρε ο ίδιος τηλέφωνο και του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να έρθει εδώ στη Βουλή και να ενημερώσει για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακολούθως ο κύριος Τασούλας ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι έγινε αυτό το τηλεφώνημα και μας είπε ότι δεν θα μπορούσε η τοποθέτησή του να γίνει αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, διότι είναι μια περιχαρακωμένη επιτροπή που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με όσα θα μας πει ο κύριος, θα πει ο κύριος Γεραπετρίτη της αύριο στην Επιτροπή. Λίγη ώρα μετά η Νέα Δημοκρατία καταθέτει το αίτημά της για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ζητά σε αυτό το αίτημα να έρθει να καταθέσει, να τοποθετηθεί μάλλον και ο παραιτηθής υπουργός ο κύριος Καραμαλής. Να σας πω ότι αύριο πάντως θα δοθεί το πρώτο κοινοβουλευτικό, θα σας έλεγα, μάτς για τις ευθύνες και τα αίτια της τραγωδίας, καθώς ο κύριος Γεραπετρίτης θα τοποθετηθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και ακολούθως οι βουλευτές όλων των κομμάτων που είναι μέλη της Επιτροπής, μπορούν να παραστούν και άλλοι βουλευτές που δεν είναι μέλη της Επιτροπής, θα ρωτήσουν για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού συμβάντος. Και αναμένουμε μάλιστα και από τα κόμματα να προτάξουν τα ισχυρά τους χαρτιά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις ερωτήσεις που θα κάνουν στον κύριο Γεραπετρίτη. Αναμένεται αυτή η συνεδρίαση να διαρκέσει περίπου 4 με 5 ώρες. Τώρα, πρακτικά να σας πω ότι τα βλέμματα προφανώς και στρέφονται στην Επιτροπή της Θεσμών και Διαφάνειας που θα γίνει τη Δευτέρα. Αυτή γίνεται με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει κάποια από τα κόμματα έτοιμα να γίνει επιτροπή. Επομένως, μετά την συνεδρία της Δευτέρας, αναμένεται να δούμε και με την αντιπολίτευση τι θα γίνει αν συγκεντρωθούν τα 2/5. Κρατάμε λοιπόν το παρασκήνιο που υπήρξε προκειμένου να παραστεί ο παραιτηθής υπουργός ο κύριος Καραμανλής στη Βουλή.